λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτάς σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Συντυχάνεις μου με γρίφους, Χριστίνα, και ακόμα δεν καταλάβα γιατί είσαι δαμή. Και είμαι μαχημένος να εξηγούμε ίσια και στα ράτα. Αν ήρθες να μου πεις κάτι, πέμου τους τα ίσια. Γιορκή, ο Ανδρέας πριν να φύγει από την Κύπρο, ήρθεν και βρε με. Ήρθεν και βρες ο Ανδρέας, για να ταλώ. Για να μου δώσει κάτι να θυκευάσω. Ειδικά μετά που τον εκβίαζα και χρησιμοποίησα τον εναντίον σου. Να μου σου δω και. Τούτον το φάκελο. Και να μπούσει μέσα ο φάκελος. Έχει διάφορα στοιχεία που αποδεικνύουν μια πράξη που έκαμες εσύ ο ίδιος πριν 30 περίπου χρόνια. Πραγματικά αν πίστευκα ότι μπορούσες να κάνεις κάτι τέτοιο, Γιώργη. Μόλις ήρθα στο χωρκό και επία πόσο να βρω την αρφή μου αμαράφαντη. Να μου γίνει και. Έρεξα από τον καφενέν, αρρώθησα τη σαβούλα τίποτες. Αρρώθησα και καμπόσες χωρκάνους, αν την είναι κανένας. Και τεμπίσιασα τους. Αν την πια επίπου τη δαμάτη τους, να μου μιλήσω ολόγια. Αν την είναι κανένας, ρε. Σαν όσο αν εξελίξει κατά ποιον την είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, πού έπιεν και φαραντζίστη. Εσείς δεν την είναι τίποτες. Έρεξε τίποτε πολλά. Γαλάτια, μα γιατί θέλω διόνας τον άλλο. Κρύφκετε μου τίποτες. Να χαρείτε, πείτε μου σε ένα πελάνο. Δικλάτε, δείτε με ρε, ένα αρφί μου. Αν ξέρετε κάτι, πείτε μου το. Και έχω δικαιώμα και να μάθω. Δεν καταλάβω για τα πράγματα μου συντυχάνεις. Με στον το φάκελο, Γιορκή, υπάρχουν διάφορα στοιχεία που αποδεικνύουν την πράξη σου. Που δείχνουν χωρίς καμιά αναμφιβολία ότι και τότε επενέβηκες πάλι στη ζωή μου. Τα πράξη είναι σου καταλάβω. Γιορκή, τούτα τα στοιχεία δεν θα τα καταλάβαινα αν δεν μου τα εξήγαν κάποιος. Ευτυχώς, ο Ανδρέας με στον το φάκελο άφηκε μου ένα γράμμα πριν να φύγει, που μου τα ξεκαθαρίζει όλα. Καλά, ο Ανδρέας είναι τα σχέση, ναι. Μίλα μου να καταλάβω, δεν καταλάβω να μου μιλάς. Μιλώ για μια ιστορία που άκουσε ο Ανδρέας λίγο πριν φύγει από την Κύπρο από έναν καλόιρο.
Αν το καλοσκεφτείς, εφάνηκα τυχερή που ευρέθηκε στο δρόμο του Τζιπεντούτη. Διαφορετικά θα μάθαινα ποτέ την αλήθεια, Γιώργη. Έσου καταλάβω να μπορείς να μου πεις. Θα σου διαβάσω το γράμμα και θα καταλάβεις τι έγινε. Και θέλω να μου πεις αν στέκει η ιστορία του καλόιρου και αν παραδέχεσαι τούτον που έκαμες. Κυρία Χριστίνα, ελπίζω αυτό το γράμμα να σε βοηθήσει να καταλάβεις πως η ζωή έχει πιο μεγάλη φαντασία από τους ανθρώπους. Όλα που σου γράφω και οτιδήποτε στοιχείο υπάρχει στο φάκελο είναι πέρα για πέρα αληθινά. Και όποτε θελήσεις, μπορείς να τα διασταυρώσεις. Ένας καλόγερος, λοιπόν, που βρέθηκε στο δρόμο μου, θέλησε, δίνοντάς μου αυτά τα στοιχεία, να μου πει την ιστορία σου. Μια ιστορία που δεν τη γνωρίζεις ούτε καν εσύ ίδια. Ούτε καν εσύ ίδια. Τότε λοιπόν που είχες πάει στην Αγγλία και ήσουν έτοιμη να παντρευτείς τον Λόρδο Έντουαρντ Εβανς. Εκείνος ζήτησε από την οικογένειά σου πρίκα, διαφορετικά δεν θα προχωρούσε με τον γάμο. Εσύ δεν γνώριζες για το συγκεκριμένο όρο που έθεσε ο μέλλοντας σύζυγός σου. Ενώ η μητέρα σου δεν ήθελε να σου το πει για να μην σε στεναχωρήσει. Απελπίστηκε όμως γιατί δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του αφού μερικά χρόνια πριν η μάνα του Καράκιου και η Γαλατού και ο πεθερός του, ο Χατζινέαρχος, είχαν φάει όλη την περιουσία του πατέρα σου. Με αποτέλεσμα ο πατέρας σου να πάθει νευρικό κλονισμό και τελικά να αυτοκτονήσει. Γι' αυτό και η μητέρα σου που σε υπεραγαπούσε αναγκάστηκε να απευθυνθεί στη Μονή του Μαχαιρά και να ζητήσει απελπισμένη βοήθεια. Η πράξη της Γαλατούς και του Χατζινέαρχου είχε φέρει την οικογένειά σου στα άκρα. Και σένα πολύ κοντά στο να χάσεις την ευκαιρία να φτιάξεις τη ζωή σου. Τούτα έγινε η κάση, Στεφανή. Έτσι είναι, Στεφανή μου. Όπως τώρα, λίγα Γαλατία. Αποκλείεται, αυτή μου... Ρε Στεφανή μου. Κάποιο λάθος πρέπει να γίνει, Πέτρη. Δεν είναι αστεία πράγματα τούτα που μου λέτε, ρε. Δεν είναι αστεία τούτα. Κάνει ψεύκες, ρε. Κάνει ψεύκες. Δυστυχώς είναι ψεύκες, Στεφανή. Καρή, θέλω από το άλλα. Όχι. Όχι. Εσύ να ντρέπεσαι. Να ντρέπεσαι να είσαι έτσι πράγμα για τη φιλενάδα σου. Για την αρφή σου. Η ανέτα από την αρφή σου που σε έχει. Και σου που πέρασες τα ίδια. Που σε κατηγορήσαν για τον ίδιο τον φόνο. Τόσο άδικα. Που πέρασες το μαρτύριο. Δεν αντρέπεσαι να ανοίξεις το στόμα σου. Έπρεπε να σκεφτείς και ο φορές. Κι όταν είδε ο στόμα σας έχω καμπάρει ο χάρος. Να κατηγοράτε μια αθώα κορούα, α! Επειδή τα είσαι με τον Ιμπραήμ, μόνοι σκότωσαν τον! Μακάρι να μην το έκαμε, Στεφάνη. Και γιατί τον επαρακάλουν να μ' μα η Ανέτα επαραδέχτηκε μου τα όλα. Είπε μου ότι εντζήνει που τον σκότωσε. Όχι, αποκλείεται. Λυπούμε πολλά, Στεφανία, μα του δεν είναι ανησυχία. Κατά που μου φαίνεται, εστράωσε την ζύγια και ύστερης πόνας σημείο να είναι σκέφτεται λογικά. Όχι, Ανέτα μου. Ανέτα μου, η αρφή μου, ρε. Η αρφή μου! Εγώ φταίω, αρφά μου, εγώ φταίω. Μου έφυγα, έφυγα κι αλλιώς. Ένα μήνα μητάς. Τόσα βάσανα που είσαι, ορφάνεψες, εχείρεψες. Και όταν έκατσα μια πολλά μπηλά μου να σου συντύχωνα. Να βλαθιάνω τον πόνο σου. Να δω να πουνώθει η καρτούλα σου. Εμπορείς ατσέφια. Κι άγκα σε τα κάτω τα μόνη σου. Να παλεύκεις με τη μοναξιά σου. Αν ήμουν θα με μητά σου ήταν να σε προστατεύκα. Και θα μου τα σιρκάζομαι στο γεύμα. Εγώ φταίω. Μην κατηγορά στον εαυτό σου, Στεφάνη. Εγώ φταίω.
Εγώ φταίω που σάηκα στο αίρεσ του Θεού, Τζέχη. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Τούτον ήταν. Περίμενε. Το ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας τώρα αρχίζει. Ο ηγούμενος της Μονής, Μαχαιρά, βρέθηκε σε δίλημα. Ήθελε να βοηθήσει, αλλά δεν ήξερε πώς. Πέδευε το μυαλό του. Ώσπου τελικά σκέφτηκε μια λύση. Κάλεσε ένα νεαρό δόκιμο και τον έστειλε να βρει τον επίσης νεαρό τότε, Γιώργο Καράγιορκη. Ο δόκιμος, υπακούοντας την εντολή του ηγούμενου, συνάντησε τον πατέρα μου και σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε, του εξιστόρισε τα γεγονότα. Του είπε για τη δυσμενή θέση που βρισκόσασταν τόσο εσύ όσο και η οικογένειά σου ως αποτέλεσμα των κακόβουλων ενεργειών της Γαλατούς και του Χατζινέαρου και του ζήτησε αν μπορούσε να σας βοηθήσει για να αποκαταστήσει την αδικία που έγινε εις βάρος σας. Πράγματι, ο πατέρας μου, ο σκληρός αυτός άνθρωπος που προσπαθείς με τόσο μένος να εκδικηθείς, δέχτηκε να βοηθήσει και έδωσε στη Μονή το τεράστιο για την εποχή εκείνη ποσό των 3.000 λιρών που τη ζήτησε ο Λόρδος Evans. Ορίστε και η απόδειξη. Να τιμούμε, Χριστίνα. Ο πατέρας μου πρόσφερε το ποσό σαν δωρεάν. Και για να τη δικαιολογήσει, αγόρασε συμβολικά και ένα χτήμα. Η Μονή στη συνέχεια έδωσε τα χρήματα στην οικογένειά σου. Μπορείς να το επιβεβαιώσεις αυτό, κυρία Φίσερ, από τα έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελο. Την απόδειξη με την υπογραφή των γονιών σου και το έμβασμα προς τον κύριο Έντουαρτ. Γιώργη, έλεγξα το ότι υπάρχουν και τα δυο. Με αυτόν τον τρόπο, κυρία Χριστίνα, ο πατέρας μου προσπάθησε να αποκαταστήσει την αδικία που έκαναν οι δικοί του και να σε βοηθήσει να φτιάξεις τη ζωή σου. Ο καλόγυρος που μου περιέγραψε την ιστορία ήταν ο δόκιμος που πήγε να βρει τον πατέρα μου, γι' αυτό γνωρίζει αυτή την ιστορία τόσο καλά. Πες μου, Γιώργη, έτσι έγινε. Ναι, Χριστίνα, έτσι έγινε και είναι καλά που λαλεί. Πότε σου το παραδεχτήκε η αρφή μου. Η βρατήν τζαμε που εν το εκκλησουήν της Παναγίας της Αγάπης, που εν ο ποταμός του Αγίου Μινά να κονέξω από την Πάβλο. Εν τζαμε που έχωσεν το μανσέρι που σκοτώσεν τον Ιμπραήλ και έθελε να το φύγει που τζιμάς. Και στέρεις. Είπα της ότι εν καλύτερα να το ομολογήσει η ίδια στην αστυνομία για να λαφρύνει τη θέση της παρά να την καταγγείλω εγώ και να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Και που τη στιγμή δεν την εξαναγείες. Oh. Ούτε εγώ την είδα καθόλου. Άρα που σε. Για τον τόλο που πήγε και φαρατσιστή. Αν πας έκαμε καμιά μπελάρα και αν υπήρχε η ίδια τη ζωή της. Όχι, όχι, πρέπει να τη γυρέψουμε ως περλίωρα. Δεν και την προκάμουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, να γυρέψω κι εγώ. Αύρω καμπόσους κορκανούν να μας τανίσω. Στεφανή! Στεφανή! Να πω, Παναή.
Ο αντρίκος του Φάναρου είπε μου ότι δεν την ανέφτασε στο νεκροταφείο. Εντάξει. Ευχαριστώ σου. Ευχαριστώ σου, Πανέ. Πήγαινε να τα αναλάβω. Καλό. Σου ειδοποιεί την αστυνομία. Να έρθει για μένα, μας έφερε. Στεφάνη, είσαι σίγουρος? Κάμε τούτο που σου λέω. Ότι είναι εσύ που μου έσωσε τη ζωή. Γιατί μου είπες ότι εξαιτίας σου γίνηκα ό,τι γίνηκα. Γιατί μου είπες ότι είναι εσύ που μου έφκαλες που τη φτώσαν και την κακοριζιτζά. Γιατί. Γιατί τόσα χρόνια να ανοίξεις το στόμα σου να πεις μια λέξη. Γιατί. Στην άγχορια με σκληρό γάρτωσα, μα είμαι δίκαιος. Ποτέ μου εκμεταλλεύτηκα να κάνω μια καλή πράξη και να ζητιανέψω την αγάπη του άλλου. Η αγάπη που έχω για λέω σου είναι αλήθινη και γνήσια. Τώρα κατάλαβες πως δεν ήθελα να πάθει κακό η κόρη σου. Και ειλικρινά πονώ και γιώμαι για την ιστορία. Φέρω το στραβάρος μες στην ψυχή μου. Δεν ξέρω τι να μου αλήθεια. Τίποτε να μην πεις. Τι μπορώ να κάνω για να επανόρθω στο πέμ. Να μην κάνεις τίποτε, Χριστίνα. Άκου. Άκου να μου σκέφτηκα. Έχεις ακόμα λίγες μέρες για να λήξει η διορία σου να με χάσεις στην τράπεζα. Μπορώ εγώ να σε βοηθήσω. Ακούς με, Γιώργη. Ναι, ναι, τούτο είναι μεγά μου. Λοιπόν, θα έβρω εγώ επενδυτές. Ανθρώπους που τον κύκλο μου, εφοπλιστές. Θα τους πείσω να σου δώσουν εγκυτικές επιστολές, να πείσουν την κεντρική τράπεζα ότι η τράπεζά σου έχει ρευστότητα και να μην τη χάσεις. Θα το κάνω, Γιώργη, θα το κάνω. Φτάνει να πεις εσύ τον ναι. Δέχεσαι. Να σε ρωτήσω ένα πράγμα, Μανίχα. Τα πράγμα. Αγαπάς με. Να μπορείς να μου δώσεις την απάντηση, να έρθει να κουβεντιάσουμε για την τράπεζα μου. Τώρα μπορείς να πάεις, Χριστίνα. Πρέπει μου δουλεύουν κανονικά και πρέπει να κάνω θεραπεία και μετά εγχείρηση. Αλλιώς, μου δίνουν πολύ καιρό για να ζήσω, αλλά αν με αφήσεις, προτιμώ να πεθάνω. Δεν θα κάνω τίποτε από τούτα. Δεν με νοιάζει. Για μένα έχεις πεθάνει ήδη δύο φορές. Την πρώτη όταν με εγκατέλειψες στο οργανοτροφείο και τη δεύτερη τώρα που προσποιήθηκες στο θάνατο σου. Αφήσ' με να περάσω να σου εξηγήσω. Καταλαβαίνω πως τούτο όλα που έγιναν δύσκολο να τα κατανοήσεις. Και σε άδικο για την αντίδρασή σου. Όμως τώρα θέλω να σου μιλήσω σαν θεία σου. Θεία μου. Ναι, Άγγελε. Είμαι η αδερφή της μάνας σου, της Χανούς.
η θεία σου η Αρκύρα. Η Αρκύρα. Φαντάζομαι ξανάκουσες τον το όνομα. Βέβαια το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Εσύ είσαι που προσπάθησες να... Κοίτα να δεις που τελικά είχα δίκιο. Όλα είναι μια καλωστημένη σκευωρία εναντίον του Καράγιωργη. Και εσύ ήσουν μέρος της. Η πιστή, πολύ αγαπημένη του γυναίκα, που τον πρόδωσε με το χειρότερο τρόπο. Ακούμε, σε παρακαλώ. Δεν έχω να ακούσω τίποτα από μια απατεώνησα. Έχεις δίκιο, είμαι απατεώνησα. Όμως, καμιά φορά τα πράγματα εμπέρα από τις δυνάμεις μας. Δεν με ενδιαφέρει να πω σε να πεις. Δεν είσαι τίποτα άλλο από μια εγκληματίας. Μια κοινή εγκληματίας. Μακάρι να είχα το χρόνο να σου εξηγήσω. Όμως, είναι τούτος ο λόγος που ήρθα να σε βρω. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος που ήρθες. Ο λόγος που ήρθα είναι επειδή η γυναίκα που αρνήθηκες εχθές, η πραγματική σου μάνα, μπορεί που στιγμή σε στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλούμε, να πεθάνει. Και το μόνο που ζητά είναι να σε δει. Κύριον άρθρον, δημοσιευθέν εις την σημερινή Αθηναϊκή Εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρεται ότι ο στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής ευρίσκεται εις Κύπρον από μίας περίπου εβδομάδος, ενώ η άφηξη και η παραμονή του στην Μεγαλόνησον δεν έχουν κοινοποιηθεί μέχρι στιγμής. Εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως έσπευσεν για να διαψεύσει τ' άνωθεν, λέγοντας ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλήθεια εις την πληροφορία ταύτη, συμπληρώνοντας ότι εάν ο στρατηγός κατέφθανε εις την νήσον, δεν θα το έπρατεν κρυφίως. Στην ίδια διάψευση προέβη και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, Σταύρος Κωστόπουλος, ως της ανέφερε ότι δεν γνωρίζει περί των κινήσεων του στρατηγού και εάν ούτως μετέβη εις Κύπρον, δεν το έπραξεν τούτο διαλογαριασμό της ελληνικής κυβερνήσεως. Έχει τόσα προβλήματα ο Μακάριος. Σιγά με να ασχοληθεί με την υπόθεση του κυνηγού εισαγγελία. Άντρες των δυνάμεων ασφαλείας επισήμαναν κινήσεις των Τούρκων προς την κατεύθυνση ενός των φυλακίων εις την Βόνη Κυθρέας. Οπότε και έριψαν αριθμών πυρών προς αυτοάμυνα. Άμα το ακούσματι των πυροβολισμών. Εγώ ψεύσω το Ιάπιο. Κλείς την πόρτα και πάρουμε ένα κονιάκι. Γιατί δεν μπορώ να σου πω σηκώνει ποτό. Σου έλεγα, κάτσε. Επενέβησαν άντρες του δανεικού αποσπάσματος της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δυνάμεως και το πυρ κατέπαυσε. Τώρα πού βράσεις έτσι να σου βάλω λούνα. Βάλε. Άλλη, δεν μου συμβαίνει. Μάθα και έχω σμένει πίσω μου τη ληστεία του Χρυσού του Καραγιώργη. Καταλαβαίνεις να μου σημαίνει το πράγμα. Ότι θα τσι μου μας στένει ησυχή πιο. Μα δευτούν ότι έχουμε έτσι πληροφορίες να χάσουμε, τη ζωή μας, να μας καθαρίσουν. Εφόσον δεν θα μαθεύτη. Έλαβα τα μέτρα μου. Τώρα αρέσκεις μου. Κι αν πάση μου λόγος τα υπολογίζω, να σου δω το βάρος σου σε χρυσάφι. Της υγεία. Όπως το θεωρώ, τότε θα είναι το μυαλύτερο κόλπο που έκανα ποτέ μου.
τη γυναίκα δεν τη λογαριάζω για μάνα μου. Για όνομα του Θεού, πέφτω στα πόθια σου. Σε παρακαλώ, έλα στο σπίτι να τη δεις. Στο κάτω-κάτω κάμε το σαν χατήρι σε μια έτοιμο θάνατη γυναίκα, δεν θα το μετανιώσεις. Γιατί να σε πιστέψω? Γιατί να μην πιστέψω πως όλα αυτά είναι άλλο ένα ψέμα? Άλλο ένα από τα πολλά που μας έχετε πει. Η Χανούε μετάνιωσε για τα ψέματα που αναγκάστηκε να σου πει. Δεν θα τολμήσει να σου πει άλλα. Με πιστέψεις αν θέλεις. Όμως μην κάνεις έτσι πράγμα πάνω στο θυμό σου για να μην έρθεις να τη δεις. Μπορεί να είναι η τελευταία φορά που να δεις τη μάνα σου ζωντανή. Άγγελε, όλοι κάνουμε λάθη και κάποια πιο τραγικά από άλλα. Άσχετα όμως που το μέγεθος τους, την ώρα του θανάτου πρέπει να τα συγχωρούμε. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω πως ως καλλιτέχνης έχεις τις ευαισθησίες σου. Και ακόμα για μια γυναίκα άγνωστη σου ζητούσε να σε δει πριν να πεθάνει, ήταν να δέχεσαι την πρόσκλησή της. Και να το έκαμνες, για να μην έχεις βάρος στη συνείδησή σου ότι ενέδωσες έστω και τούντι λίγη χαρά σε μια γυναίκα έτοιμο θάνατη. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Μαχαιρώσα έναν πλάσμα να δω τον άνθρωπο που αγάπω. Κι ο Χαζή να πιερώσει καλύτερη μου φιλενάδα. Ενώ εγώ δεν μπορούσα να φύγω, να γλιτώσω. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω στην αγκάλι σου, μάνα. Και σου, παπά μου, να έρθεις και να μου πεις. Δεν πειράσει, κορούα μου. Ενώ όρομα που εθώρες. Κάθε μέρα από την μέρα που κάμα το φωνικό του τώρα σκέφτομαι. Ως ενώ όρομα. Και είναι μπορώ να κλείσω τα μάτια μου. Είναι μπορώ, μάμα. Έβαλα τα φόπλακα σε δυο σπίτια. Εγκατέστρεψα τη ζωή του και τη ζωή μου. Δεν ήξερα τ' άλλος είναι να χάνεις παιδί, ως που και είδα τη μάνα του Ιμπραήμ στο δικαστήριο. Ήθελα να βρίσω κοντά τους, να τους ζητήσω συγγνώμη. Αμα είναι εμπόρια. Ήθελα να τους πω συγγνώμη που τους έντυσα στα μαύρα και να κλάψω μητά τους, να τους πω ότι αγάπησα τον γιο τους όσο κανέναν άλλο. Εγώ φταίω, που σε κατέστρεψα τη ζωή. Έκαμνα όνειρα. Ήθελα να πέρασω τη ζωή μου μητά του, αμά. Ξαφνικά μια μέρα ήρθε και με μου ότι ήθελε να χωρίσω. Εν το άντεξα. Μάνα, εν το άντεξα. Δεν ξέρω να με έβαλα. Είχα μια ζούλα. Δεν ξέρω τι άλλο εμπόρεσα και κάμα δεν το πράγμα. Αμά έναν τέχα να το χάσω. Η αγάπη κάμε με φωνή σαμαρά. Δεν ξέρω να πω τα κάμω για να βγάλω τον το βάρος που πάρω μου. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Δεν μπορώ. Κάθε μέρα προσπαθώ να κοιμηθώ, αμά δεν τα καταφέρνω. Πρέπει να πιερώσω. Αν είχα έτσι να γλιτώσω. Συγχωρώ με, μάνα.
Έχω ανάγκη τη συγχώρεσή σα. Οι γονείς εμπορεύκουν ποτέ το παιδί του. Και με παιδί σα, και χρειάζομαι τη συγχώρεσή σα. Μακάρι να είναι η γη και να με καταπίνει, μακάρι. Μακάρι να έρχομαι στην αγκάλι σου, μαρά μου, να ρωτήσω την πουλά. Εντάξει. Θεέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με κοντά τους. Σε παρακαλώ, είναι σιλόντα με θα μένει να με τους ζωντάνω. Καλωσόρισες. Καιρός να σου συστηθώ με το πραγματικό μου όνομα. Λετίτσια. Η αδερφή της μάμας σου. Λετίτσια. Αρκύρα Χανού. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο όνομα. Η Σαρπέλια. Είναι η τέταρτη, η μητσιά μας η αδερφή. Εγνώρισες την Τζετζίνη. Ως Αντιγόνη. Θέλεις να πιεις κάτι, Νικόλα μου? Το όνομά μου δεν είναι Νικόλας, είναι Άγγελος. Ναι. Η Αδίτσια μου, η Χανούμπουελ. Εμέσα. Και κοιμάται. Νικόλα μου. 6:00 πάνω στην ώρα. Θέλεις να πάμε μέσα? Νικόλα μου, ευχαριστώ σου πολλά που ήρθες. Δεν ξέρεις τη χαρά και τη δύναμη μου διάζει. Στο γέμα. Είμαι μια φωνήσα. Ησύχασε, αρφά μου, ησύχασε. Δεν ξέρω πως θα κατάφερα να κάνω τέτοιον κακό. Δεν εμπιστεύκα ποτέ μου όμως ήμουν ικανή να κάνω τέτοιον έγκλημα. Ησύχασε, Ανέτσα μου. Ησύχασε. Αιώφτη από εξιστράτης. Πόσο δύο σήμασαι. Πού σε ξαπόλυσε για να πάω να βρω μια καλύτερη ζωή, είχα να νοιαστώ η ντάλωση του να πορευτούσε σου. Πόν είχες ένα στήρι. Πού σαν έκαμε νησί σου να πασκίζεις να βρεις την ευτυχία σε έναν κόσμο που... ο ένας ρουφατό γεμά του άλλου. Όχι, τρόπι. Με ρίφκες τις ευθύνες πάνω σου. Έθελε να με κάνεις να νιώσω καλύτερα, αγιώφτη. Μαν είχα αγιωφτώ για το καταντήμα μου. Και ήρθε η ώρα να πιερώσω. Μα λείπουμε το μαμπούι. Εγκάρι που χάσε την μάνα του. Έχασε τη θεία του τώρα. Ανέτσα μου. Ήθελα να είμαι κοντά σας, Στεφάνη, να σας στανώ. Τώρα μείνετε μάνησή σας.
Και όσο ήταν σου βοηθά. Εν αντρέπεστε να κυκλοφορήσετε γιατί να κουβάλω την τάτσα της φόνης. Να παρακαλάτε να φραντζίσουμε μου προσωπογή σου, μακάρι να γίνει σκέτου. Να μην σας είναι ζηνεύκα έτσι σκέτιο. Για λόγω ότι είχε να γίνει για εσύ. Να είσαι πάντα για νέτσα μου. Για αφού μη μητσά και ήρνα με πάντα δίπλα σου. Ενάρτη ώρα που να καταλάβεις καλύτερα τα εγκλήματα που έκαμε. Και να με μισήσεις, Στεφάνη. Για αυτό το εγκάλιο να αφήσεις που δίπλα μου πουτά τώρα. Ποιο σημείο που να σε κρίνω, αρφό μου. Ήταν ένα λάθος της στιγμής. Ναι, και πρέπει να ευκαιρώσω. Μα αν είχα έτσι να πράσει η ψυχή μου. Νιώθω πολλά περίεργα που ξαναγίναμε και πάλι οικογένεια. Εγώ δεν λογαριάζω τον εαυτό μου μέλος μιας οικογένειας απατεώνων. Αφήστε μας λίγο μόνους μας. Όχι, δεν ξέρω αν θα έπρεπε. Μόνο για λίγο. Αν χρειαστείς κάτι, φώναξέ μας. Έλα λίγο κοντά μου, γεια μου. Σε παρακαλώ. Κοντέψε μου. Να σε δω, να σου γίσω λίγο. Ξέρω ότι δεν έχω το δικαίωμα να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Αλλά μετανιώσα τόσο πολλά για τούτα που σου έκανα. Είμαι η μάνα σου. Αγαπώ σε παραπάνω από την ίδια μου τη ζωή. Και μετανιώσα πάρα πολλά για τούτα που έκανα. Αθέλα. Εντάξει, Ανέτα. Λυπούμε που ένιβρα το θάρρος να φκώ και να πω την αλήθεια. Που τους έδωκα να σε τραβώνω μου. Και πάρω λίγο να φκεί το όνομά σου.
μου. Που πάρω λίγο να σε πέψω στην κρεμάλα για ένα φωνικό που είναι κάποιος. Συγχώρα με, Βαλάντη. Συγχώρα. Έλα. Μπορείς να φαντάσεις πόσες προσευχές έκανα για να γλιτώσεις. Πρέπει να ήμουν γιος στον τόπο σου. Υπέφερα που σε βλέπα έτσι. Τι τρώμε η τύψη. Αμάφω μου. Έτρεπα να βγω με την αίθουσα και να πω την αλήθεια. Μα είσαι δίκιο για όσα μου είπες στην Παναγία της αγάπης. Πρέπει να μου δώσει δικαιοσύνη. Πρέπει να πιερώσω για όσα έκαμε. Μα αν είχα έτσι να βρει επαμόνη ψήση του Ιμπράη. Νικόλα μου. Σε παρακαλώ. Δεν με μες στα μάτια. Σε παρακαλώ, γε μου, δε με. Θωρείς τον πόνο που κρύβω μέσα τους. Τον πόνο της μάνας. Για το παιδί της. Αυτά τα μάτια. Είναι. Ξένα για μένα. Δεν μου λένε τίποτα. Εμένα να μου στα δικά σου να λέμε πολλά. Θέλω τον πόνο που σου προκάλεσα. Και νιώθω παραπάνω τύψεις. Μη μου έμεινε πολύς καιρός για να ζήσω. Και έχω το κουράγιο να σου ζητήσω να με συγχωρήσεις. Και να ήθελα. Δεν μπορώ. Ξέρω το. Έχετε κάνει τόσα εγκλήματα. Και είχες και το θράσος. Να μου πεις πως τα κάνατε για καλό σκοπό. Γε μου. Θα μπορούσα να... να σου εξηγήσω τους λόγους που τα κάμαμε του τα ούλα. Να σου πω με λεπτομέρειες πως εφτάσαμε ως δαμέ και γιατί. Όσα επέρασα κι εγώ. Κι ο παππούς σου και... κι ο παπάς σου. Κι οι θείες σου. Αλλά δεν ξέρω αν θα έκαμε καμιά διαφορά να φού. Εσύ αρνιέσαι και την ίδια μου την ύπαρξη.
Και σου, Πέτρη. Ζητώ να με συγχωρέσεις που σου κατέστρεψα τη ζωή σου. Έκρυψα σου την αλήθεια και άφηκα σε να κρούσεις. Και να πιστεύεις ότι η γυναίκα σου έκαμε σου φίλο και σκοτώσε τον Τζόνας. Κατάφερα να μαυρίσω την ψυχή σας. Κατάφερα να μαυρίσω την ψυχή των ανθρώπων που αγαπώ και νοιάζομαι για λόγους. Ανέτα. Ένα στο χέρι μου να σε κρίνω για το φωνικό που έκαμες. Αμά, επειδή θωρώ πόσο μετανιωμένη είσαι, να ξέρεις ότι συγχωρώ σε με όλη μου την καρδιά. Ανέτα, και για το ίδιο. Ευχαριστώ σας. Τα λόγια σας έπρεπε να βάλσαμε στη ψυχή μου. Αμά, έκαμε να νιώθω περί του βάρους. Γιατί κατάλαβα πως δεν αξίζω με την αγάπη σας, με τη συγχώρεσή σας. Μόνο η τιμωρία είναι όλη τρόμος. Ναι, Ανέτα, μα επήρες την πιο σωστή απόφαση. Τότε να παραδεχτείς για το φόνο του Ιμπραήμ, να ξελαφρύνει την ψυχή σου. Και ο Θεός να σε συγχωρέσει. Γιατί ο Θεός συγχωρεί εκείνους που μετανιώνουν αληθινά και φορτώνονται το σταυρό τους. Να το σηκώσεις το σταυρό, μα θα τον κουβαλείς μανίσι σου. Έχεις το λόγο. Να είμαστε όλοι που γύρω να σου δικαιούμε δύναμη. Εν καλά που σου λάλλει ο αρφός σου, Ανέτ. Δεν θα σε αφήκουμε μανίσι σου. Μόνο του δεν ζει. Ούτε θα ζήσει. Μέσα στη φύση. Μέσα στη φύση. Κύριε, ακόμα είναι αχώριστο ζευγάρι. Με το φεγγάρι, με το φεγγάρι. Δε ζουν τα αστέρια δίχως τη βραδιά. Δε ζει το κύμα δίχως αμμουδιά. Χωρίς βροχή θα ήταν τα μέτρα. Δεν θα μένω. Και δεν θα ζούσα ούτε εγώ χωρίς εσένα.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ελέγχομαι ο γιος σου. Όταν ξέρω τα εγκλήματα που έχετε κάνει. Πόσο υποκρίτριες είστε. Και εσύ. Και η Φέδρα. Και η Αντιγόνη. Δεν τη θέλω τέτοια οικογένεια. Δεν τη θέλω τέτοια μάνα. Να τον εγκλήσω, δεν θα του επιτρέψουν να ξανανοίξει. Και τούτο έναν τέλεια το τέλος, εν τσέσαι παρακάτω. Ο Καραγιωκής σε κατάληξε και εγώ τον ήθελα με έναν κιουλί. Εμποσπαστός. Μια στιγμή. Γιατί αν τούτο Ευαγγέλιο είναι τόσο περιζητητό, που κάποιος φτιάξει την ψυχή του για να το βαρύ, σημαίνει πως εγώ, αν μάθουν ότι το έχω έσω μου, να βάλω σε κίνδυνο την οικογένεια μου. Ησυχάσαμε να έχουν λίγο καιρό, να αρκέψουν οι βασαρίες και να σιρώτησε τις πίσες μου μετά Χριστούγεννα. Είναι με πελάνετε. Μιλάτε σοβαρά. Εφέρετε τον Νικόλα στο σπίτι που χωνούμαστε, πουλου και πουλα. Καρυγουργή, τι έχεις κάνει στη μάνα μου και στην οικογένειά της? Εξαιρέντα όλα όσα έκανα μόνος τώρα. Πρέπει να φύγουμε που δαμέ. Ο Καραγιούρτης ενάρτη να μας έβρει. Καλώς τη. Η καρτέρουσε πολύ γερο, ξέρεις το. Η Αρκύρα Καρά, Γεωργή, είναι η Φέδρα.